Κάθε απόγευμα, με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, παρουσιάζουμε με εικόνα όλη την επικαιρότητα της ειδησιογραφίας του Μαραμπέλου. Σε ζωντανή μετάδοση στη σελίδα του phonien.gr, στο Facebook, αλλά επίσης ζωντανά και στο κανάλι μας στο YouTube, παρουσιάζουμε το σήμερα. Μιλάμε με καλεσμένους, αναλύουμε το παρόν και εκτιμούμε το αύριο, με τη δική σας συμμετοχή πάντα πολύτιμο βοηθό μας. Κάθε απόγευμα είμαστε μαζί. Κάθε απόγευμα ζωντανά. Παραμένουμε υγιείς και ενημερωμένοι. Μόνο εδώ, στο phonien.gr. Όλη η τοπική επικαιρότητα του Μαραμπέλου και όχι μόνο. Κάθε απόγευμα ενημέρωση μαζί. Με τον Θάνο Κορομπίλια και τον Νίκο Μουρτζάκη, εδώ που γράφεται μόνο η αλήθεια. Από το Α έως το Ω. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, τελευταία εκπομπή για την τρέχουσα εβδομάδα, αγαπητέ Νίκο Μουρτζάκη. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα αγαπητέ Θάνο, καλησπέρα στον Νίκο Κοϊνάκη που συντονίζει άλλη μια εκπομπή και φυσικά την καλησπέρα μου στους... Πες και ένα αγαπητό στον Νίκο Κοϊνάκη, αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ Θάνο, πες και στον Κοϊνάκη ένα αγαπητό. Του Κοϊνάκη τα λέει από κοντά, την αγάπη μου του την Νίκο έμπρακτα. Ωραία. Εμένα το λέει και καλησπέρα δηλαδή, και στους τηλεθεατές μας. Στις τηλεθεατές μας όλους μας παρακολουθούν καθημερινά μετά τις 6 και 4 εκτός Σαββατοκύριακου. Θάνο, πώς πήγε η μέρα σου? Μια χαρά, ήταν χαλαρή η σημερινή Παρασκευή. Ευτυχώς είχα και την ευκαιρία να πάρω το κορομπλάκι το πρωί και να πάμε και για μια βουτιά σε μια από τις πεντακάθαρες παραλίες που έχουμε τη χαρά να έχουμε στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο για ένα μπαμπά ή μια μαμά με τα μικρά παιδιά σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να τα βάζει μέσα στο αμάξι, να πηγαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα σε μια παραλία. Δηλαδή, αυτό που ζούμε εδώ είναι πραγματικά ευλογία Θεού. Να μην θέλουμε ούτε ταλαιπωρία να βγούμε από την πόλη, να κυκλοφοριακά, να ταλαιπωρηθούμε, να ζεστανόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι ό,τι πρέπει ο Άγιος Νικόλαος για να μεγαλώσει με υγεία και με έτσι καλή διάθεση μια οικογένεια και τα μικρά παιδιά να έχουν επαφή με το υγρό στοιχείο που τόσο πολύ αγαπάμε. Οπότε ήταν μια ωραία Παρασκευή η σημερινή Παρασκευή. Και βέβαια να πούμε για αυτό το χαλαρό ξεκίνημα που κάναμε ότι πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεατές και οι φίλες τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν ότι πάνω απ' όλα έχουμε μια σχέση μεταξύ μας, όλοι οι συνεργάτες του phonien.gr, φιλική, ούτε καθώς πρέπει, ούτε ατσαλάκωτη, ούτε τον τύπο. Είμαστε μια παρέα φίλων οι οποίοι κάνουμε κάτι με πάρα πολύ αγάπη, ευθύνη και τόλμη για τον τόπο και έχουμε σχέσεις πάρα πολύ φιλικές και ειλικρινείς μεταξύ μας. Το επισημαίνω αυτόν Νίκο Μουρτζάκη, διότι ακούω κατά περίοδους κάποια σχόλια πώς το παίζετε, τι είστε, γιατί είστε, να βάλετε σακάκι, να βάλετε και γραβάτα. Είστε τώρα εδώ πέρα κάτι το διαφορετικό. Όχι, είμαστε κάποιοι άνθρωποι που απλά αγαπάμε τη δουλειά μας και αυτή η αγάπη φαίνεται. Ευτυχώς ή δυστυχώς, για μας πολύ ευτυχώς, για κάποιους άλλους μάλλον δυστυχώς. Και κάποιοι απλά αγαπάμε το χόμπι μας, γιατί μπορεί για σένα Θάνο να είναι η δουλειά σου. Για μένα είναι ένα χόμπι το οποίο εμένα μ' άρεσε και μ' αρέσει, παρόλο που ξεκίνησα από τα αθλητικά δεδομένα, τα σπικά, τις μεταδόσεις και τις live εκπομπές. Το κοινωνικοπολιτικό νομίζω ότι αρχίζει και με κερδίζει περισσότερο. Μαθαίνεις πράγματα για τον τόπο σου, μαθαίνεις για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον τόπο σου, όπως και ο σημερινός μας καλεσμένος, το οποίο το όνομα το έχουμε αναφέρει, είναι ο κύριος Γουναλάκης, ο οποίος θα είναι σε λίγο στο τρίτο παράθυρο. Και μαθαίνουν επίσης και τα κακά του τόπου για ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται, που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και προσπαθούν τα προβλήματα να τα κρύψουν κάτω από ένα χαλάκι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ ζούμε, όπως είπες και στην εισαγωγή σου, ευλογημένος ο τόπος. Μακάρι να τον αγαπήσουμε όλοι όπως αυτός μας ανταποδίδει την ομορφιά του απλόχερα. Είναι ευκαιρία πλέον να μην πάει άλλος χρόνος χαμένος και να μείνουμε εδώ που έχουμε μεγαλώσει, εδώ που έχουμε ανδρωθεί, εδώ που έχουμε επιλέξει να μείνουμε και να ασχοληθούμε με αυτό το οποίο αγαπάμε ο καθένας στο δικό του το κομμάτι και όλοι μαζί να πάμε με τη δυναμική που ο καθένας από εμάς έχει αυτόν τον τόπο λίγο παραπέρα για τις επόμενες γενιές. Έχουμε στοιχεία σήμερα για την πορεία του κορονοϊού. Να ξεκινήσουμε με αυτά, Νίκο Μουρτζάκη, και αμέσως μετά να καλωσορίσουμε στην κουβέντα μας τον Γιώργο Γουναλάκη, το κείμενο το οποίο μας δίνει τροφή για το επόμενο τριήμερο full ανάγνωσης, κατανόησης και παραλληλισμού με την πραγματικότητα. Σε ακούμε. Ναι, Θάνο, στην ώρα τους αυτή τη φορά, η γραπτή ανακοίνωση του ΕΟΔΗ.
Το θετικό της ημέρας είναι η τρίτη μέρα, η τρίτη σερή μέρα χωρίς θάνατο. Μηδέν λοιπόν οι θάνατοι και σήμερα έχουμε κολλήσει 183 και μακάρι να μην ανέβει ποτέ. Μακάρι. Έχουμε 14 συναδέλφους μας να είναι διασωληνωμένοι. Έχουμε 20 νέα κρούσματα. Βλέπουμε ότι τελευταίες μέρες ο μέσος όρος των κρούσματων κυμαίνεται εκεί γύρω στους 15 με 25. Κάτι το οποίο δεν θα έλεγα ότι είναι ανησυχητικό, Θάνο, απλά καλό θα ήταν να προσέχουμε γενικώς, αφού ακόμα δεν έχουν έρθει και οι τουρίστες. Και το τελευταίο ευχάριστο νούμερο της ημέρας είναι οι 116 συμπολίτες μας, οι οποίοι εξήρθαν από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Θάνο. Σημαντικό το τελευταίο στοιχείο, πάντα μας αρέσει όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει την ταλαιπωρία του κορονοϊού και βγαίνουν από τις εντατικές και επιστρέφουν υγιείς στο σπίτι τους. Λοιπόν, να μην χάνουμε άλλο χρόνο, να περάσουμε αμέσως τώρα να καλωσορίσουμε στο τρίτο μας παράθυρο τον Γιώργο Γουναλάκη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλό απόγευμα στους ακροατές σας. Καταρχήν, από κάτι που είπες προηγούμενα, Θάνο, και να πω ότι θα ακούσω που θα ακούσω διάφορα από το άρθρο αυτό, τουλάχιστον έχω έρθει ευπρεπώς ενδεδειμένος. Άρα να γλιτώσω τουλάχιστον τα σχόλια για την ένδυση. Καλό απόγευμα λοιπόν σε ένα Θάνο, καλό απόγευμα στον Νίκο και καλό απόγευμα και στον άλλο τον Νίκο, ο οποίος είναι λίγο πιο πίσω. Να είσαι καλά, να πούμε εδώ ότι αυτή η οικειότητα είναι δικαιολογημένη ανάμεσά μας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε το εσείς και με το σας, μιας γνωριζόμαστε τόσο πολύ καλά εκτός από πολλά χρόνια. Οπότε πιο πολύ θα μιλήσουμε ως φίλοι, ως γνωστοί, παρά ως με το εσείς και με το σας και με τις ευγένειες αυτές που είναι περιττές, εκτιμώ και για σένα. Αυτό δεν το συζητάω καθόλου και πάντα το επιδιώκω σε κάθε συζήτηση την οποία έχω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργο Γουναλάκη, το προηγούμενο διάστημα με συχνές σου αναρτήσεις στα social media, στα οποία είσαι συχνός επισκέπτης και σχολιαστής, έλεγες για διάφορα θέματα τόπου με τον οποίο ασχολείσαι διαφορετικά πάρα πολύ έντονα αρκετά χρόνια, ότι έχω να πω και γι' αυτό, περιμένετε λίγο, κάτι έχω στο μυαλό μου, θα σχολιάσω. Και τελικά σήμερα το φως δημοσιότητας, ένα δελτίο τύπου από τη δική σου τη μεριά, ένα δικό σου κείμενο, το οποίο μας δίνει τροφή για πολύ καλή σκέψη, προβληματισμό και προσπάθεια να βρούμε τις λύσεις σε καθημερινά ζητήματα για όλα τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα στην πόλη, το χθες, το σήμερα και κυρίως το αύριο, το οποίο το βλέπουμε όλοι λιγάκι διστακτικά, διότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από την πραγματικότητα ότι θα μπορούσαμε να ζούμε σε έναν τόπο που τα πράγματα ήταν λιγάκι καλύτερα. Μέχρι τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει. Ευκαιρία τώρα σιγά σιγά να σηκώσουμε μανίκια, όπως λες και εσύ όντως χαρακτηριστικά, και να δουλέψουμε όλοι μαζί για τον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Κοίταξε, Θάνο. Η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, λόγω κυρίως της δουλειάς μου, είχα μείνει σιωπηλός, δεν είχα πει τίποτα. Να ξέρετε όμως ότι παρακολουθώ τα πάντα και τουλάχιστον προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα. Αυτό το οποίο εμένα με προβληματίζει είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε ένα σχέδιο πάνω στο οποίο πρέπει να κινηθούμε, ένα σχέδιο το οποίο μέχρι σήμερα φαίνεται να μην υπάρχει. Ο Άγιος Νικόλαος και γενικά ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι ένας τόπος μαγικός. Πράγμα όμως το οποίο δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί. Η φυσική ομορφιά του Δήμου, η φυσική ομορφιά των Δήμων είναι πραγματικά παράμιλη. Και επειδή έρχομαι σε τακτική επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είτε επενδύουν στην περιοχή είτε απλά επισκέπτονται την περιοχή και κρατάω τα σχόλιά τους, τα σχόλια εις ό,τι αφορά τη φυσική ομορφιά είναι απίστευτα. Το πρόβλημα, παιδιά, είναι οι υποδομές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές και δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για επενδύσεις στην περιοχή και ότι έρχονται επενδύσεις και ότι θέλουμε επενδύσεις και ότι θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, χωρίς ουσιαστικά να μπορούμε εμείς να βάλουμε σε τάξη κάποια πράγματα που αφορούν την ανταποδοτικότητα σε αυτές τις επενδύσεις οι οποίες έρχονται στην περιοχή μας. Αν μας ενδιαφέρει να γίνει μία επένδυση και οι άνθρωποι οι οποίοι θα κατοικήσουν εκεί να πιστούν μέσα, αυτό, okay, είναι μία άποψη. Δεν θέλω να την κρίνω εγώ. Η δικιά μου η άποψη όμως είναι τελείως διαφορετική, ότι πρέπει να τους δώσει το κίνητρο σε όλους αυτούς, είτε λέγονται επισκέπτες ξενοδοχείων, είτε λέγονται χρήστες εξοχικής κατοικίας, να μπορούν να βγουν και να απολαύσουν, αν θέλεις, και το αστικό τοπίο, αλλά και τον αστικό ιστό. Mm-hmm. Αυτό για να γίνει δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά. Μιλώντας με στελέχη
Χρειάζεται να αλλάξει η νοοτροπία μας, παιδιά. Δεν χρειάζεται από εμάς, εγώ θεωρώ ότι εμείς δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την Αμερική. Η Αμερική έχει ανακαλυφθεί από άλλους. Αν πάρεις παραδείγματα, δράσεις οι οποίες γίνονται στο εξωτερικό και προσπαθήσεις να τις φέρεις στο δικό σου το μοντέλο με κάποιον τρόπο, τα πράγματα θα δουλέψουν πολύ καλύτερα. Πρέπει να αναγνωρίσεις που είσαι δυνατός, που είσαι αδύναμος και εκεί που είσαι αδύνατος να βάλεις τα δυνατά σου. Πώς? Πρέπει να εξεύρεις τρόπους. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Δήμος, όπως γράφω και στο άρθρο το οποίο έχω καταθέσει πλέον, είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση της περιοχής. Σαν επιχείρηση πρέπει να τη βλέπουμε το Δήμο. Απλά είναι μια επιχείρηση η οποία έχει και το κοινωνικό της κομμάτι και το επιχειρηματικό της κομμάτι. Και μάλιστα η κοινωνική προσφορά του Δήμου και το κοινωνικό κομμάτι του Δήμου είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό στη δραστηριότητά του. Όμως, σαν επιχείρηση, γιατί όλο πρέπει να το βλέπουμε ως επιχείρηση, είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση η οποία υπάρχει στην περιοχή. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση πρέπει να διοικηθεί και να διοικηθεί σωστά. Και σε αυτήν τη διοίκηση δεν περισσεύει κανένας. Δηλαδή όλοι πρέπει να βάλουμε το χεράκι μας και να βοηθήσουμε είτε με ιδέες είτε με οτιδήποτε και με προσωπική δουλειά ακόμα αν θέλετε. Γιατί ξέρετε, οι ιδέες ενός ανθρώπου και γενικά η σκέψη ενός ανθρώπου είναι περιορισμένη. Δεν έχει κάποιο ταβάνι. Η σκέψη όμως 10 ανθρώπων αρχίζουν το ταβάνι αυτό να το σπρώχνουν προς τα πάνω. Οι σκέψεις 100 ανθρώπων έχουν άλλο ταβάνι που σπρώχνουν το ταβάνι των 10 ανθρώπων ξανά προς τα πάνω. Δρά λοιπόν πολλαπλασιαστικά το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν, να δημιουργήσουν ένα think tank, όπως γράφω και στο... και να αρχίσουμε να παράγουμε πράγματα. Η τοποθέτησή μου πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι πολιτική. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να ξεφύγουμε από το τι είναι ένας απλός πολίτης να γράφει 5 κουβέντες και το τι είναι κάποιος να κάνει πολιτική. Η πολιτική δεν με ενδιαφέρει. Το ξεκαθαρίζω, ξεκάθαρα, το λέω καθαρά. Το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμένα η πολιτική είναι πολύ. Και ιδιαίτερα με τον τρόπο τον οποίο ασκείται. Αν μπορώ να βοηθήσω τον τόπο μου κάπως, θα το κάνω. Και μέχρι τώρα, όποτε μου έχει ζητηθεί, το έχω κάνει πάντα. Και το ίδιο θα εξακολουθήσω να κάνω και στο μέλλον. Να βάλω ένα μικρό ερώτημα εδώ. Πολιτική εννοείς και την αυτοδιοίκηση σαν φορέα άσκησης πολιτικής τοπικής διοίκησης. Δηλαδή, και εκεί λες από τώρα, όχι, φαντάζομαι πως η πορεία σου μέχρι τώρα δεν σε φέρνει μακριά από τα αυτοδιοικητικά πράγματα του τόπου. Όχι, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Όταν μιλάω για πολιτική και όταν μιλάω ότι είμαι μακριά από την πολιτική, κυρίως είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική. Δηλαδή, εγώ σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν συμμετείχα, εγώ πάντα έβλεπα την ενασχόλησή μου ως ενασχόληση ενός μάνατζερ, ενός ανθρώπου ο οποίος κατευθύνει, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει την ευθύνη να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους, να τους τοποθετήσει στις κατάλληλες θέσεις και από εκεί και μετά να βγει δουλειά. Το ίδιο κάνω και στην επιχείρηση δικιά μου. Το ίδιο κάνω σαν άνθρωπος. Και ξέρεις, Θάνο, όταν σαν άνθρωπος έχεις μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, αυτή η φιλοσοφία δεν μπορεί να αλλάξει και να βρεθεί τελείως έξω και να πεις ότι, α, εγώ αύριο το πρωί ξεχνάω τους ρυθμούς στους οποίους δούλευα, ξεχνάω τις σκέψεις τις οποίες έχω, ξεχνάω τον τρόπο άσκησης κάποιων πραγμάτων και αύριο το πρωί εγώ εξακολουθώ και είμαι ένας πολιτικός ο οποίος απλά ασκεί πολιτική με τον τρόπο τον οποίο ασκεί την πολιτική στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ότι θα το κάνω ποτέ. Ξεκάθαρα. Επειδή ξέρω, Γιώργο Βουναλάκη, ότι δεν σου αρέσει ιδιαίτερα να βλέπεις το χθες, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που κοιτάει το αύριο και με συγκεκριμένες προτάσεις και με συγκεκριμένη θεματολογία και με περιεχόμενο στις προτάσεις αυτές, αναζητάς κάποιες λύσεις για το αύριο ακόμα και στον τόπο. Επειδή επίσης γνωρίζω ότι παρακολουθείς τα όλα όσα γίνονται και από τη θέση παλιότερα του Δημοτικού Συμβούλου, άρα ξέρεις πάνω κάτω τη δημόσια διοίκηση, πώς λειτουργεί από τα μέσα της, αλλά και από τη θέση του μηχανικού και του επαγγελματία. Θέλω να μου πεις έτσι περιγραφικά και σύντομα, τι δεν έχουμε κάνει καλά τα τελευταία χρόνια για να έχουμε μια καλύτερη πορεία, μια καλύτερη καθημερινότητα, ένα καλύτερο και πιο νοικοκυρεμένο δήμο, με ένα πιο νοικοκυρεμένο σπίτι, μια πιο νοικοκυρεμένη γειτονιά. Τι δεν έχει πάει καλά? Δεν νομίζω, Θάνο, ότι μπορείς να πεις σε κάποιον ότι κάτι δεν έκανες καλά. Ο καθένας αντιλαμβάνεται το τι κάνει ανάλογα με αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει κιόλας.
Δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να μπαίνω σε διαδικασία να βλέπω το παρελθόν. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος κοιτάω μπροστά, έχω ένα δικό μου τρόπο σκέψης, δεν διεκδικώ το αλάθητο και προφανώς δεν έχω το αλάθητο, αλλά εγώ έχω μια δικιά μου νοοτροπία, εγώ κοιτάω μπροστά και πάντα λέω το τι πρέπει να γίνει. Το σίγουρο είναι, όπως γράφω κιόλας, είναι ότι έχουν χαθεί πάρα πολλά τρένα και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ο Άγιος Νικόλαος, στο παραλιακό του μέτωπο μόνο, εγώ θα σου πω ότι έφυγα το 84 από την πόλη του Αγίου Νικολάου για να πάω φοιτής, 85 μάλλον, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, το παραλιακό μέτωπο, αν εξαιρέσει το πεζοδρόμιο το οποίο πρόσφατα προσθέθηκε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Κάνω κάτι λάθος? Είναι κάτι το οποίο διαφωνείς σε αυτό, ή ο Νίκος πιθανά? Όχι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Κάτι καγκελάκια, γιατί... κάτι βαψίματα, τίποτα, προχειρότητες. Νίκο μου, να σου πω, τα κάγκελα αυτά είναι ακριβώς τα ίδια κάγκελα. Αν εννοείς ότι κόβεται ένα κομμάτι κάγκελο και το αντικαθιστούμε, αυτό έχει γίνει. Ας το πούμε έτσι, ναι. Αυτό όμως, θα σου πω το εξής, επειδή την χάνει να ταξιδεύω αρκετά και πηγαίνω σε διάφορα μέρη του κόσμου και αν κάνω 5 χρόνια να επισκεφθώ ένα μέρος, θα βρω σίγουρα κάποια θεμελιώδη αλλαγή. Τουλάχιστον σε αυτά τα οποία ονομάζουν points of interest, δηλαδή σημεία ενδιαφέροντος, κεντρικά σημεία. Πάντα κάτι αλλάζει. Εμείς εδώ, δέστε το πέταλο της λίμνης, δέστε το λιμάνι μας, δέστε την Κυντροπλατεία, πηγαίνετε μία 20ετία πριν, δέστε τις φωτογραφίες και δέστε τι έχουν αλλάξει. Βασικά πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Και βέβαια, φταίμε και μην είμαστε μηδενιστές και να γυρνάμε, λέμε ότι φταίει ο Δήμαρχος, φταίει ο άλλος. Καταρχήν φταίμε εμείς. Φταίει η γκρίνια μας. Φταίει ο κακός μας σε αυτός, γιατί τον έχουμε βγάλει πάρα πολλές φορές τον κακό μας σε αυτό. Φταίει η κακομοιριά μας. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ιδέες. Φταίει το γεγονός ότι έχουμε διώξει τους νέους ανθρώπους από το προσκήνιο. Γιατί αυτή τη στιγμή κανένας νέος σοβαρός άνθρωπος δεν ασχολείται με τα κοινά. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί? Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται. Πάρα πολύ λίγοι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Και από τους νέους τους οποίους έχουν ασχοληθεί, έχουν ξεχωρίσει και ο Χάρης και ο Λευτέρης με κάποια πράγματα τα οποία έκαναν στην πόλη. Αλλά αν τους ρωτήσετε, και εγώ ας πούμε που έχω μιλήσει με τον Λευτέρη, πολύ περισσότερο από ότι με τον Χάρη, ξεχυλίζει η πίκρα τους. Αντί να ξεχυλίζει η χαρά τους. Η ικανοποίησή τους. Εδώ είναι τα θέματα. Βέβαια, εδώ είναι τα θέματα. Το πρόβλημα είναι εκεί. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε εμείς ως κουλτούρα, ως νοοτροπία, ως τρόπο σκέψης. Να σας θυμίσω το τι είχε γίνει στον Άγιο Νικόλαο, στο Ερμής από κάτω, αν τα θυμάστε τότε. Βεβαίως. Στην αρχία Λουκαράκη, που είχαν μπει τα απορριμματοφόρα για να μην γίνει από κάτω το λιμενικό. Ένας από τους οποίους προείστατο στα επεισόδια εκείνα πήγε και ζήτησε την παραλία για εκμετάλλευση water sport στη συνέχεια. Έτσι δεν πάμε παραπέρα, παιδιά. Ξέρετε ότι εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν έχω φοβηθεί ποτέ να πω τίποτα. Σωστά. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, αν δεν βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε τον καθρέπτη και να δούμε εμείς τι λάθη έχουμε κάνει, γιατί να ψάχνουμε τα λάθη στον εκάστοτε δήμαρχο? Εμείς, σαν πολίτες, κάνουμε τεράστια λάθη. Όντως. Άρα, γιατί να ψάχνουμε σε τρίτους? Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να βγω εγώ σήμερα και να πω ότι όλα αυτά που γράφω είναι λάθη του παρελθόντος και τα... Καμία τέτοια διάθεση. Να κοιτάξουμε, να δούμε ποια είναι τα λάθη τα δικά μας. Το επισημαίνεις λέγοντας ότι δεν κάνεις αντιπολίτευση, ούτε το κείμενο σου αυτό είναι κείμενο το οποίο θέλει να κρίνει, να επικρίνει όλους όσους έχουν κάνει κάτι μέχρι σήμερα. Και αυτό στην εισαγωγή σου δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεις το κείμενό σου αμέσως μετά. Πάντως, σε ένα κείμενο το οποίο, από ό,τι μας είπες λίγο πριν βγούμε στον αέρα, Γιώργο Κουναλάκη, το έγραψες τώρα πρόσφατα και απλά το σμίλευες λίγες ημέρες πριν το δώσεις τελική του δημοσιότητα, φιλοξενείται επί της ουσίας
όλη η περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, σαφώς και δίνεις ένα βάρος παραπάνω στο αστικό ιστό της πόλης του Αγίου Νικολάου, της πρωτεύουσας, γιατί έτσι πρέπει και έτσι επιβάλλεται. Δεν αφήνεις όμως έξω και ατομικά διαμερίσματα, την Νεάπολη, την Ελούντα, το Καλοχωριό, την Κριτσά, όλο το παραλιακό μέτωπο μέχρι και το Σύση, δίνοντας μια γενικότερη εικόνα του πώς πρέπει ένας Δήμος να είναι. Βέβαια, κάνεις και μια ιδιαίτερη αναφορά και με λεπτομέρειες και με επιχειρήματα και για το θέμα της αναβάθμισης στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, το οποίο δεν σε βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνο. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να πιάσουμε πρώτο, αν θέλουμε να βάλουμε τον τόπο σε μία τάξη? Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε για να πούμε ότι κάτι αλλάζει, ρε παιδί μου, εδώ? Μιλάς για την κυκλοφοριακή κατάσταση στην πόλη, για τους δρόμους, για τις θέσεις πάρκινγκ, για τους χώρους πάρκινγκ και όλα αυτά τα καθημερινά ζητήματα που όλους μας ασχολούν. Όμως, αν θέλουμε από κάπου να το ξεκινήσουμε όλο αυτό, τι θα έβαζες πρώτο σε αυτή την προτεραιότητά σου? Εγώ θα σου έλεγα το εξής, Τάνο, ότι καταρχήν να ξεκινήσουμε από το κυκλοφοριακό μες στην πόλη ή από οποιοδήποτε πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε τα δεδομένα. Γιατί όταν πάμε σε ένα γιατρό, ο γιατρός πρέπει να κάνει μια διάγνωση για να σου δώσει φάρμακο. Δεν υπάρχει περίπτωση τηλεφωνικά. Θα πρέπει να σε εξετάσει ο γιατρός, να βρει το πρόβλημα το οποίο έχεις και συνέχεια να σου χορηγήσει ένα φάρμακο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση που έχουμε να διοικήσουμε έναν οργανισμό όπως ο Δήμος. Πρέπει να δούμε πρώτα πού πονάει, πρέπει να δούμε πού είναι το πρόβλημα, για να προτείνουμε. Έχουμε μια κυκλοφοριακή μελέτη που κατά καιρούς, κατά τα ή άτακτα χρονικά διαστήματα, δίνουμε μια εντολή σε κάποιον μελετή να μελετήσει κάτι. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν τελικά ο μελετητής μελετάει ή εφαρμόζει οδηγίες και εν πάση περιπτώσει προκύπτουν κάποιες κυκλοφοριακές αλλαγές μέσα στον Άγιο Νικόλαο. Μια μελέτη κυκλοφοριακή σύγχρονη από την αρχή, η οποία όμως εκτός από την κυκλοφοριακή μελέτη θα έχει και κάποια πρόσθετα πράγματα, κάποια πρόσθετα ζητήματα. Δηλαδή, πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου, πόσα αυτοκίνητα τα οποία χρήζουν μόνιμη θέση στάθμευσης, πόσα αυτοκίνητα επισκέπτονται καθημερινά την πόλη από υπαλλήλους που έρχονται ή από ανθρώπους από τα χωριά κτλ. Χωρισμένοι σε χειμερινή περίοδο και καλοκαιρινή περίοδο, όπου στους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε και τους τουρίστες. Πρέπει να γίνει μια σαφή καταγραφή των χώρων στάθμευσης, των οποίων υπάρχουν, των ελεύθερων χώρων στάθμευσης, αλλά και των επιπλήρων χώρων στάθμευσης. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε είναι αν ζητάμε 500 ή 5.000 θέσεις στάθμευσης. Είναι το ένα, είναι άλλο το άλλο. Μετά, πρέπει να οργανώσουμε λίγο την πόλη. Αυτό το πάω, παρκάρω, αφήνω το αυτοκίνητό μου οπουδήποτε. Πρέπει να γίνει διαγράμμιση των ελεύθερων χώρων στάθμευσης, να ξέρει ο καθένας που πάει και παρκάρει. Είμαι υπέρ, το οποίο δεν το έχω γράψει στο άρθρο, αλλά εγώ είμαι υπέρ και αυτού πράγματος, καταστήματα τα οποία θέλουν χώρο στάθμευσης μπροστά στην πρόσωψή τους να τον παίρνουν. Να τον πληρώνουν όμως. Θεωρώ ότι αλλά όχι για τους ίδιους όμως, έτσι. Όχι για τους ίδιους όμως, κύριε Γουναλάκη. Για τους ίδιους. Μιλάω, υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη. Θέλω δύο θέσεις στάθμευσης μπροστά μου. Πολύ ωραία. Αυτό έχει ένα κοστολόγιο. Ειδική βαφή και κοστολόγιο. Πράγμα το οποίο σημαίνει και έσοδα για το Δήμο. Επίσης να υπάρχει διαγραμμισμένη θέση που θα μπουν ποδήλατα, που θα μπουν μοτοποδήλατα, ούτως ώστε αυτό το χάος το οποίο επικρατεί σήμερα να αρχίσει να μπαίνει σε μία τάξη. Να υπάρχουν οι διαβάσεις των πεζών, να υπάρχουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στο κυκλοφοριακό πάρκο αγωγής, στο πάρκο μάλλον κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο είναι επίκαιρο ότι ξαναλειτουργήσε τώρα. Όλες αυτές τις διαγραμμίσεις που βλέπουμε και είναι πολύ ωραίες στο μοντέλο αυτό το οποίο υπάρχει στο νοσοκομείο απέναντι, να το δούμε σε επίπεδο πόλης. Αυτό είναι που λέω εγώ χωροοργάνωση. Αυτό σε οθεί να πας να παρκάρεις τη θέση που έχει διαγραμμιστεί. Όταν αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι χήμα, απλά παρκάρεις όπου θέλεις. Και μετά όταν σε γράφουνε, ξέρεις τον τρόπο να πας να τις σβήσεις ή τέλος πάντων ξέρεις τον τρόπο να πας να διαμαρτυρηθείς. Αυτά τα πράγματα πρέπει με κάποιο τρόπο να τα αποφύγουμε. Αν λοιπόν δούμε το τι θέση ζητάμε, δεν είναι δυνατόν να μην ανοίξει το θέμα του λαγκού. Ο Λαγκός, παραδείγματος χάρη, αγοράστηκε με ένα δάνειο 5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα λεφτά αυτά είναι δικά σου, Νίκο, είναι δικά σου, Θάνο, είναι δικά μου και τα οποία τα επιστρέφουμε με τοκοχρεολύσια. Επειδή λοιπόν βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι κατά καιρούς αντιδρούν για τον Ελαιώνα, έχοντας οικολογικές ευαισθησίες, λες και εγώ είμαι κανένας ο οποίος έχω κατέβει από τα γκράβαρα
και είμαι ενάντια στο περιβάλλον, λες και εγώ δεν έχω περιβαλλοντικές ευαισθησίες, παρά έχουν μόνο αυτοί, οι οποίοι έρχονται και δεν τους πειράζει ότι οι ελιές είναι μέσα στη σκόνη και ότι τα σκυλιά έχουν μετατρέψει σε ένα τεράστιο χώρο που πάνε και αφοδεύουν. Αυτό δεν ενοχλεί κανέναν. Τους ενοχλεί όμως να πειράξει τον ελαιόνα. Εμένα λοιπόν δεν με ενοχλεί να πειράξει τον ελαιόνα. Αυτό που με ενοχλεί, είναι αυτό που θα ήθελα μάλλον, είναι να παραχθεί κάτι πολύ καλό, το οποίο να είναι όμορφο στο μάτι και να παραδώσει επιτέλους ένα χώρο όπου οι κάτοικοι γύρω, οι περίοικοι, οι οποίοι πληρώνουν υπεραξία λόγω της ύπαρξης του ελαιόνα, να έχει νόημα η υπεραξία η οποία πληρώνουν. Και παράλληλα ο Άγιος Νικόλαος να αποκτήσει κάποιους κοινόχρηστους χώρους. Γιατί αυτό που έχουμε πάθει στον Άγιο Νικόλαο, ξέρετε ποιο είναι. Έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σε ένα πολύ μικρό χώρο. Αυτό ξέρετε τι δημιουργεί. Δημιουργεί μία απέχθεια του ενός απέναντι στον άλλον. Να θυμίσω την έκθεση η οποία είχαν βάλει το 1985, αν θυμάμαι καλά, και μίλαγε ότι ενώ οι στέγες των σπιτιών, οι καρδιές, οι ψυχές των ανθρώπων βρίσκονται πολύ μακριά. Αν αυτό το μεταφράσεις λίγο, θα καταλάβεις το τι ακριβώς γίνεται. Το γεγονός ότι πολλά άτομα έχουμε στριμωχτεί σε πολύ μικρό χώρο, σου δίνει μια απέχθεια απέναντι στον άλλον. Αν σε αυτό προσθέσεις και το γεγονός ότι ο Άγιος Νικόλαος ούτε είχε, ούτε έχει κοινωνικό ιστό, ο οποίος ο κοινωνικός ιστός για μένα δύναται να αποκτηθεί μέσα και από πεζοδρομήσεις, από το γεγονός ότι εγώ θα μπορώ πλέον την πόλη να την περπατήσω και θα δω τον Νίκο, ο οποίος πίνει καφέ, θα με καλέσει να πιούμε καφέ, θα κάτσουμε κάτω, θα έχει περάσει η ώρα, θα πούμε δεν μαζεύουμε και τις γυναίκες μας να πάμε να φάμε κάτι. Έτσι δημιουργεί το ιστός. Εγώ, φίλε Θάνο, πολύ περνάω από σημεία του Αγίου Νικολάου, στα 10 άτομα, οι 9 πιθανόν να λένε ο ηλίθιος. Οι 8 να είσαι σίγουρος ότι δεν μου έχουν μιλήσει ποτέ στη ζωή. Ο κοινωνικός ιστός τι δημιουργεί? Δημιουργεί αυτή την επαφή. Την ανθρώπινη επαφή που σου δίνει το δικαίωμα να καταλάβεις αν αυτό που σου λένε για τον άλλο ισχύει ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Αγίου Νικολάου. Πολλά άτομα σε μικρό χώρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά τα οποία λέω, αλλά θα ήταν χρήσιμο να ακούσω και την άποψή σας, γιατί συνηθίζω να ακούω. Ασφαλώς και μας αρέσει σε όλους ο διάλογος έτσι κι αλλιώς. Απλά επειδή η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά, έχουμε και παρεμβάσεις και από φίλους τηλεθεατές μας βλέπουν. Συγκεκριμένα ο Θωμάς ο Τζανόπουλος, Γιώργο Κουναλά, έχει κάνει μία ερώτηση. Αν θα εξυπηρετούσε ένας παραλιακός δρόμος από το λιμάνι, Κυτροπλατεία, Μαρίνα, Γήπεδο, Ξεροπόταμος, ΒΟΑΚ και ΒΙΟΠΑ, θα έλυνε το κυκλοφοριακό, θα έδινε ανάπτυξη αφού θέλουν όλα τα έργα υποδομής του τόπου και την όλη αυτή η ακτίνα γύρω από το λιμάνι? Ο φίλος μου ο Θωμάς θέλει να του απαντήσω σε κάτι το οποίο δεν το κάνω ποτέ. Εάν είχα τα δεδομένα, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη, για να μελετήσουμε ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζεται πόλη Αγίου Νικολάου, που σε κάποια σημεία είναι μια πόλη χωρίς αρχή και τέλος, υπάρχουν κάποιες λύσεις για να τη βοηθήσουμε. Δεν είμαι εγώ αυτός και δεν λειτουργώ σαν Γουναλάκης Γιώργος. Αυτό θα βοηθήσει. Εγώ θέλω να έχω τα δεδομένα, να υπάρχουν κάποιες προτάσεις, οι προτάσεις αυτές να συζητηθούν, και όταν λέω να συζητηθούν, μην φανταστείτε ότι έχω στο μυαλό μου να φτιάχνονται επιτροπές και να συζητάνε, να συζητιούνται σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και να φεύγουν κάποια πράγματα για υλοποίηση. Έτσι πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω τα δεδομένα. Σωστά. Στο κείμενο σου πάντως, Γιώργο Ναλάκη, αναφέρεσαι και στο πρόσφατο δημοσίευμα που έκανε ο πρώην δήμαρχος Αγίου Νικολάου σχετικά με την πεζοδρόμηση της πόλης του Αγίου Νικολάου, και επειδή σε παλιότερη κουβέντα μας είσαι θετικός στο να γίνει και αυτό, και επειδή είναι ένα παράλληλο κομμάτι του κυκλοφοριακού θέματος του Αγίου Νικολάου, φαντάζομαι ότι θα ήθελες ένα Άγιο Νικόλαο που να περπατιέται πολύ πιο εύκολα. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα ένα Άγιο Νικόλαο να περπατιέται πολύ πριν κάποιες άλλες πόλεις. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεσαι ουρά. Δεν είσαι πρωτοπορία. Εμένα η δικιά μου φιλοσοφία είναι να κάνεις πράγματα στα οποία να είσαι πρωτοπορία. Όμως, ένα ιστορικό κέντρο, προκειμένου να το κλείσεις, ή γενικά το κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου, δεν είναι μια ενέργεια την οποία μπορείς να την κάνεις από σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο το πρωί. Θα πρέπει να δεις κάποια πράγματα και να δώσεις απαντήσεις σε κάποια ζητήματα τα οποία εύλογα μπαίνουν. Παραδείγματος χάρη,
αν κλείσει το ιστορικό κέντρο, πρέπει να δει τι γίνεται με την κυκλοφορία. Γιατί η κυκλοφορία, κατά κάποιο τρόπο, θα εξακολουθήσει και θα υπάρχει. Κάτοικοι οι οποίοι σπίτια πρέπει να πάνε στα σπίτια του. Με ποιο τρόπο και πού. Οι επισκέπτες της περιοχής θα πρέπει να αφήσουν κάπου το αυτοκίνητο και να μπορούν να περπατήσουν για να έρθουν ή να υπάρχει κάποιο άλλο μέσο το οποίο να τους μεταφέρει μέσα στην πόλη. Πρώτα λοιπόν πρέπει να δώσεις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και μετά να αρχίσουμε να λέμε πεζοδρομούμε, κάνουμε, δείχνουμε. Το εύκολο πράγμα είναι να πεις πεζοδρομό. Το δύσκολο πράγμα είναι να δώσεις απαντήσεις σε ερωτήματα. Ερωτήματα τα οποία θα βγουν την επόμενη μέρα και θα πρέπει να τα διαχειριστείς. Εγώ προτιμώ σε ό,τι και αν γίνεται στην πόλη μου, η διαχείριση των προβλημάτων να είναι η μίνιμουμ δυνατή και να έχουν υπάρξει οι μεγαλύτερες δυνατές προβλέψεις, ούτως ώστε οι αστοχίες να είναι οι μικρότερες δυνατές. Αστοχίες, παιδιά, θα υπάρξουν όσο υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχει ο τέλειος άνθρωπος, δεν έχει εφευρεθεί ακόμα. Απλά, όσο περισσότερες αστοχίες μπορέσει να προβλέψει, τόσο καλύτερα για την πόλη ή για όπου εκτελείται ένα τεχνικό έργο. Για το μέλλον αυτού του τόπου, πραγματικά. Οι αστοχίες πάντα θα υπάρχουν, γιατί λάθη δεν κάνει αυτός που δεν κάνει τίποτα. Όταν κάποιος κάνει κάτι, ίσως κάνει κάποιο λάθος, αρκεί να μπορεί το λάθος αυτό να διορθωθεί λίγο αργότερα. Αν διάβασες το άρθρο μου, λέω χαρακτηριστικά κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω σε συζητήσεις με φίλους πολύ τακτικά. Λέω ότι η επόμενη εκλογή Δημάρχου στον Άγιο Νικόλαο θα πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος, ο οποίος να είναι 4 χρόνια. Να κάνει μελέτες, να σχεδιάζει, 4 χρόνια να υλοποιεί, 4 χρόνια μετά να διορθώνει λάθη τα οποία πιθανά έχουν γίνει και παράλληλα να μελετά πράγματα για να τα αφήσει παρακαταθήκη στον επόμενο. Και όλα αυτά πάνω σε ένα σχέδιο. Και να είναι έτοιμος αυτή και θα κάνει αυτές τις κινήσεις να φύγει και από την πόλη. Γιατί το τι έχει να ακούσει δεν ακούγεται, δεν το φαντάζει. Γιατί όταν λέμε να αλλάξεις θάνατο την πόλη, μιλάμε να κάνεις τομές. Τομές οι οποίες σίγουρα πιθανόν θα ακουμπήσουν τα συμφέροντα τα οποία έχουν κάποιοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Μα αν αυτές οι τομές αποδειχθούν ότι ήταν κέρυες τομές και λειτουργούσαν θετικά για όλους, φαντάζομαι ότι πέρα από την αποδοχή του κόσμου, θα έχει και ο Δήμαρχος αυτό το χτύπημα της πλάτης, ότι μπράβο, ευχαριστούμε, τα καταφέραμε όλοι μαζί. Μα γι' αυτό υπάρχει και η μεταθάνατον αναγνώριση. Τόσο μακριά το πας εσύ. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο Μουρτζάκη. Όχι, απλά είμαι ρεαλιστής. Είμαι ρεαλιστής, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Και, και ξέρω πολύ καλά, πατάω δόξα του Θεού, πατάω τα πόδια μου και ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Άρα δεν με εκπλήσει κάτι. Ωραία. Να φύγουμε από το κυκλοφοριακό, να πάμε λίγο στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, που πολυσυζητήθηκε με το θέμα των σκιάστρων, των μελλοντικών ομπρελών που θα τοποθετηθούν, αλλά και των έργων που δεν γίνονται εδώ και αρκετό διάστημα για ένα κόσμο, και θεωρώ εγώ ότι το brand name της πόλης θα μπορούσε να γίνει η λίμνη του Αγίου Νικολάου. Πάνω σε αυτό, κύριε Γουναλάκη, ποια είναι η γνώμη σας και τι παραπάνω θα μπορούσε να γίνει στη λίμνη? Φίλε Νίκο, εμένα με λένε Γιώργο καταρχήν. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ωραία. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, η λίμνη του Αγίου Νικολάου είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη. Η οποιαδήποτε επέμβαση λοιπόν, η οποιαδήποτε παρέμβαση πάνω στο σημείο αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, θέλει τεράστια εμπειρία, θέλει πολύ καλή τεχνογνωσία και πάρα πολύ καλές προβλέψεις σε πολλά πράγματα. Πάνω απ' όλα όμως, επειδή αυτό το πράγμα γίνεται και κάτω από αυτό θα φιλοξενηθούν επιχειρηματίες, πρέπει να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τελεία και παύλα. Τη στιγμή την οποία εγώ κάνω ένα έργο με σκοπό κάτω από εκεί να μπουν τραπεζοκαθίσματα, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να εξυπηρετήσω είναι τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, των οποίων έρχομαι και τους ζητάω και ένα ενίκιο για το χώρο τον οποίο τους παραδίδω. Αυτή είναι η φιλοσοφία η δικιά μου. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτό που έχει γίνει. Θεωρώ ότι okay, έγινε. Πάμε να δούμε από εδώ και μετά. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν ποιες είναι? Να μπουν ομπρέλες μπροστά? Να τραβηχθούν τραπεζοκαθίσματα ακόμα για 3 μέτρα? Τότε γιατί κάναμε τα στέγαστρα? Το θέμα είναι αν θα μπορούσε τα στέγαστρα αυτά να καλύψουν ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό
των ανθρώπων των οποίων θα επισκεφθούν τη λίμνη των επισκεπτών της. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα, γιατί υπάρχει το στέγαστρο, υπάρχει η γραμμή του στέγαστρου, και από εκεί και μετά, άναρχα, θα μπουν και θα τοποθετηθούν καθίσματα μπροστά, όπως ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι επιχειρηματίες να κάνουν. Και επειδή δυστυχώς αυτή η χώρα 300 μέρες το χρόνο έχει ήλιο, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να προστατευτούν με κάποιο τρόπο από τον ήλιο. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, παρά το γεγονός ότι έχει αυτές τις καιρικές συνθήκες, δεν έχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία εις ό,τι αφορά τα ασκίαστρα. Δυστυχώς. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Όταν κάνεις αυτές τις μεταλλικές κατασκευές τις οποίες κάνεις και συνέχεια αφήνεις μία αναμονή και όλα τα καλώδια θα πάνε να τρέξουν πάνω στη μεταλλική κατασκευή αυτή, εμφανή, και ο καθένας τα βάζει ό,τι φωτιστικό θέλει, ο καθένας τα βάζει ό,τι καρέκλα θέλει, αυτό νομίζω ότι χάνει το νόημα η ανάπλαση. Τουλάχιστον κατά την άποψη δικιά μου, μπορεί να κάνω λάθος. Θα μπορούσαμε, μα θεωρώ όμως και Γιώργο ότι δεν θα μπορούσαμε να παρέμβουμε στο θέμα με τις καρέκλες των τραπεζιών, διότι βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι δυστυχώς η λίμνη τα τελευταία χρόνια έχει καταστήματα τα οποία είναι άκρως τουριστικά. Καθόλου δεν θα έλεγα, δεν διαφημίζεται το locality της περιοχής. Με εξαίρεση κάποιες τώρα τελευταία, τα τελευταίους μήνες, με εξαίρεση 1-2 καταστήματα που το πάνε λίγο στο παραδοσιακό. Εμένα προσωπικά το όνειρό μου θα ήταν να ήταν γεμάτα ρακάδικα, ουζερίμε, ζεδοπολία, παραδοσιακά. Με την ξύλινη την καρέκλα, με το τραπεζάκι το ξύλινο, να φύγει αυτό το τραπεζομάντιλο της Αιτήλας που λέω εγώ, να φύγει το μπαμπού, να φύγει το μαϊμουδάκι απάνω στο παγωτό, το οποίο σε πάει σε εποχές 40 χρόνια πίσω, και να γίνει όλο ένα τουριστικό, ένα όμορφο, να βγει το locality που λέω εγώ, της περιοχής. Θεωρώ ότι στο θέμα της καρέκλας, δεν ξέρω αν οι καταστηματάρχες με τις παλιές ιδέες θα μπορούσαν να το αλλάξουν αυτό, γιατί θα πρέπει να αλλάξει εντελώς ο χαρακτήρας του καταστήματός τους. Κυρώση. Νίκο, να σου πω κάτι. Όταν κάνεις μία ανάπλαση, τους όρους και τους κανόνες τους βάζεις εσύ. Ακούς πάρα πολύ καλά και από εκεί και μετά βάζεις κανόνες. Εγώ θα σου πω το εξής. Απέναντι υπάρχει ένα εστιατόριο, ένα πολύ γνωστό εστιατόριο που μάλιστα στην απέναντι πλευρά της λίμνης, το οποίο μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο. Έζησα στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων που δεν ήθελα να του δώσουν μία σειρά καρέκλες μπροστά στην πρόσωψή του. Γιατί η κατασκευή αυτή του αμφιθεάτρου ήταν προς κοινή χρήση. Και ενώ όλοι ξέραμε ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να έχει χρήση, γιατί ήταν κάτι το οποίο ατυχώς σχεδιάστηκε εκεί, και αν θυμάστε καλά υπήρχαν και κάποιοι γρανίτες μπροστά οι οποίοι ξυλώθηκαν, γιατί ναι, πριν από μερικά χρόνια είχαμε εμπνευστεί να κάνουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ. Και ότου θαύματος, όταν σκάψαμε δίπλα, βρήκαμε νερό. Πετρέλαιο μάλλον περιμέναμε ή κάτι άλλο να βρούμε στη λίμνη. Και έτσι λοιπόν κάναμε τους γρανίτες, τους οποίους μετά τους γκρεμίσαμε, τους χαλάσαμε. Αυτά να τα θυμόμαστε. Δεν θέλαμε λοιπόν να δώσουμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Σε πολλά πράγματα είμαστε αρνητικοί. Από την πρώτη στιγμή. Αυτό, καλός ή κακός, έτσι θα εξελιχθεί. Και καλώς έχει εξελιχθεί και τουλάχιστον έχει ομορφύνει τον τόπο εκεί πέρα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στη λίμνη. Η λίμνη του Αγίου Νικολάου είναι δυνατόν να μην μπορεί ντόπιος να περάσει και να καθίσει. Και το λέω με πολύ πολύ καλή έννοια. Γιατί δεν μπορεί να περάσει και να καθίσει, γιατί δεν έχει ένα ουζάδικο, δεν έχει ένα ρακάδικο. Αυτά τα οποία, λίγο πολύ, είναι αυτά τα οποία μπορούν να τραβήξουν τον ντόπιο κόσμο. Το να πας να φας ένα φιλέτο στη λίμνη δεν νομίζω ότι είναι το όνειρο της ζωής κανενός. Δυστυχώς όμως η φυσιογνωμία της λίμνης και ο τρόπος λειτουργίας έχει δημιουργήσει αυτό το σε εισαγωγικά άβατο της λίμνης εις ό,τι αφορά τους ντόπιους. Δηλαδή, κανένας από εμάς όταν να βγούμε έξω, δεν σκεφτόμαστε να πάμε στη λίμνη. Πολύ απλά, για να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται. Αυτό κάπως πρέπει να αλλάξει. Η ανάπλαση η οποία γίνεται θα μπορούσε να γίνει στοχευμένα. Για να αλλάξει αυτό το mentality. Αυτό είναι που προσπαθώ να σας δώσω, ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας. Για μένα δεν είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Πρέπει να συνηθίσουμε να λειτουργούμε με έναν άλλο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μου το πιστεύω.
Από την καθαριότητα μέχρι το κυκλοφοριακό, μέχρι τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, μέχρι την δική μας την συμμετοχή στα κοινά, πρέπει να εμείς οι ίδιοι, ο καθένας ξεχωριστά από μόνος του, να αλλάξουμε τρόπο συμπεριφοράς. Βέβαια, αυτό για να γίνει, χρειαζόμαστε κάποιον να μας εμπνεύσει γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν βλέπω εγώ τον Γιώργο τον Κουναλάκη. Πάγωσε η εικόνα του, η εδώ είναι σύνδεσή πάλι, του. Εδώ είναι. Γιώργο, ναι, ναι. Ναι. Σε χάσαμε μεγάλα λεπτά. Ναι. Αυτό που θέλω να πω, γιατί ξεκινήσατε και άκουσα κοινόχρηστο σχόλιο και τα λοιπά. Παιδιά, στον Άγιο Νικόλαο δεν έχουμε κοινόχρηστο σχόλιο. Έχουμε παραδείγματος χάρη το λόφο του Αγίου Χαραλάμπου. Έχετε διανοηθεί ποτέ τι θα μπορούσε να γίνει στο παρκάκι αυτό εκεί? Ξέρετε πολλούς αγκινικολιώτες οι οποίοι να ανεβαίνουν το λόφο? Έχετε στον παραλιακό, ας πούμε. Έγινε αυτό που έγινε. Πόσο δύσκολο θα ήταν να μπουν κάποια παγκάκια και να ζαρτινιέρες με κάποια φυτά εποχιακά? Να δοθεί ένα χρώμα. Κάτι. Εγώ δεν στέκομαι αν αυτό ήταν λάθος ή όχι. Έγινε. Οκ. Okay. Φωτισμός. Δηλαδή, δεν πρέπει για όλα να έχουμε αυτήν την απάθεια. Φωτισμό στον παραλιακό, φως γενικά στην πόλη, στα κεντρικά σημεία. Δεν σου λέω να πας στα Σοκάκια. Πηγαίνετε στη Γιαμπουδάκη, μία οδός που την χάνει να μένει η μητέρα μου. Μία από τους ωραιότερους οδούς του Αγίου Νικολάου. Όντως. Πράσινο και φως. Τίποτα άλλο δεν έχει. Τα σπίτια δεν αλλάξανε. Τίποτα δεν έγινε. Μπήκε πράσινο και μπήκε φως. Το φως, παιδιά, είναι ευτυχία, είναι ζωή, είναι χαρά. Το σκοτάδι είναι λίγο περίεργο, είναι μελαγχολικό. Είναι για να κρύβεις κακομυριά. Γιώργο Κουναλάκη, να κάνω η λίγο, πρόταση... Θανώ. Ναι, παρακαλώ, Θανώ. Παρακαλώ. Λίγο να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, μιας και εγώ πρόλαβα και διάβασα το κείμενο τελικά, μιας και πριν την εκπομπή δεν τα κατάφερα, αλλά πριν αρχίσουμε το σου διάβασα ζητάω και το συγγνώμη υπόλοιπο. Για την ταλαιπωρία. Όχι, καμία, ίσα ίσα που το χάρηκα. Όμως, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Καλά τα λες αφρά, βρε Γιώργο Γουναλάκη, ωραία, ναι, τα έργα να γίνουν, να κάνουν. Γνωρίζεις όμως και είπες στην αρχή, ανέφερες ότι ο Δήμος είναι μια επιχείρηση. Δυστυχώς όμως τα νήματα αυτής της επιχείρησης, αυτά τα νήματα κινούνται άνωθεν. Μιλάω για την κυβέρνηση και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας Δήμος είναι με βάση τα οικονομικά δεδομένα τα οποία τους δίνουν από την κυβέρνηση. Μήπως όλο αυτό το κείμενο, Γιώργο, είναι μια ουτοπία τελικά και ένα όνειρο θερινής νυχτός? Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν με ακούς, γιατί η σύνδεση κάνει τα δικά της. Ακούω, ακούω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Όμως ο Δήμος Τρικάλων είναι ουτοπία? Όχι, είναι πολύ μπροστά. Υπάρχει. Στην Ελλάδα είναι. Γιατί είναι πολύ μπροστά? Τις ίδιες κυβερνήσεις δεν έχει απέναντί του? Έχει τρέξει. Άρα απάντηση υπάρχει. Ας μην τη βάζουμε στο τραπέζι. Και δεν είναι ο μόνος Δήμος. Υπάρχουν και άλλοι Δήμοι. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά. Και νησιωτικοί Δήμοι που είναι πάρα πολύ μπροστά. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δυνατότητες υπάρχουν. Τρέξιμο θέλει πολύ. Αυτό ακριβώς. Κάνεις ιδιαίτερη αναφορά, Γιώργο Γουναλάκη, το είπα και λίγο νωρίτερα, και στα δημοτικά διαμερίσματα πέρα από το αναστικό ιστό του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Σύντομα, αν μπορείς, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι και ιδιαίτερα πολύς ακόμα, πώς φαντάζεσαι την επόμενη μέρα την περιοχή γύρω από το αστικό ιστό του Δήμου του Αγίου Νικολάου, από την είσοδο στο Δήμο, από τη μεριά Συσίου, Βραχασίου, Νεάπολης, στην πανέμορφη Ελούντα, Καλό Χωριό, Κριτσά, όλη αυτή την περιοχή γύρω από τον Άγιο Νικόλαο, πώς την φαντάζεσαι να δένει με τον αστικό ιστό? Πάνω καταρχήν εδώ και 10 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο, ζω στην Ελούντα. Είμαι κάθε μέρα στην Ελούντα. Νιώθω ένα κομμάτι του τόπου αυτού, τον οποίον θεωρώ πραγματικά έναν ευλογημένο τόπο. Η Ελούντα έχει την ευτυχία να έχει όλο, έχει την τρομερή, αν το θέλεις, τύχη να έχει αυτό το φυσικό περιβάλλον,
και είχε επίσης άλλη μία τύχη ότι δραστηριοποιούνται εδώ ξενοδοχεία. Και τις δύο τύχες αυτές που τις χάρισε ο Θεός, έχει γυρίσει η τοπική κοινωνία την πλάτη της. Λένε, οι πελάτες δεν βγαίνουν από τα ξενοδοχεία. Γιατί να βγούνε, να κάνουν τι, πού να περπατήσουν και πού να έρθουν. Έτσι. Δεν κατάλαβα. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω δει κανένα με Καλάσνικοφ να κυνηγάει τους πελάτες εκτός από τα ξενοδοχεία και να τους βάζει μέσα. Σε ό,τι αφορά τη φυσική ομορφιά του τοπίου, αρκεί να δούμε κάποια πράγματα τα οποία γίνονται από κάποιους οι οποίοι σφάζονται για το φυσικό περιβάλλον, για να δεις τι ακριβώς κάνουν. Άρα, πρέπει να μπουν κάποια πράγματα σε κάποια τάξη. Ο Δήμος είναι ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο όμως έχει δικές του οντότητες, η κάθε περιοχή είναι μια δικιά της οντότητα. Και η κάθε περιοχή έχει διαφορετική συμμετοχή στον κορβανά του Δήμου και προφανώς πρέπει να έχει και διαφορετική ανταποδοτικότητα. Η Ελούντα, παραδείγματος χάρη, συμμετέχει πολύ σημαντικά σε κάτι που θα έλεγα ΑΕΠ Δήμου σε εισαγωγικά. Ποια είναι η ανταποδοτικότητα η οποία έχει πάρει? Θέλετε να δούμε το θαλάσσιο μέτωπο? Θέλουμε να δούμε τον περιφερειακό δρόμο? Θέλετε να δούμε το βιολογικό της Ελούντας, ο οποίος ο βιολογικός έχει εξαντλήσει τη φέρουσα ικανότητά του? Ξέρετε ότι καμία ξενοδοχειακή μονάδα, ίσως εκτός μίας, δεν έχει συνδεθεί στο βιολογικό της Ελούντας. Και ποια είναι η επόμενη μέρα? Θα έρθει μια μεγάλη επένδυση. Το ξενοδοχείο το οποίο σχεδιάζονταν στο Τσιφλίκι, μια τεράστια. Και πες μου, σε ποιο βιολογικό θα πάνε τα λίμματα? Τεράστια ζητήματα. Πού θα πάνε τα λίμματα, δηλαδή? Ναι, έχουμε την Νεάπολη. Δεν υπάρχει βιολογικός. Ούτε και εκεί. Έχουμε το παραλιακό μέτωπο Σύση Μήλατος. Το Σύση είναι μια περιοχή, παιδιά, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Ξέρετε, η ανάπτυξη εκεί θα μπορούσε να ήταν δραματική. Έχετε πάει στο παραλιακό μέτωπο να πάτε να περπατήσετε στα βράχια πάνω, να δείτε τι γίνεται? Mm-hmm. Πήρε η τρικυμία, πήρε το λιμάνι. Και τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολλά. Θα μπορούσα να σας πω, ειλικρινώς μιλώντας, ότι είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Δεν είναι εύκολη η αντιμετώπιση τους. Σαφώς και δεν είναι εύκολη, και είμαι σίγουρος, Γιώργο Νολάκη, ότι πέρα από την αρθρογραφία που είδαμε σήμερα από τη μεριά σου, σίγουρα δεν θα αρνηθείς κάποιο ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα να είσαι μέλος σε ένα στρογγυλό τραπέζι, το οποίο θα αναλάβουμε σαν φωνή.gr να στήσουμε για να συζητήσουμε τα θέματα του τόπου μαζί και με άλλους ανθρώπους, για να γίνει ένας πιο ουσιαστικός και πιο πλήρης διάλογος γύρω από πολλά θέματα που αφορούν τον ίδιο τον τόπο. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, νομίζω ότι ο Νίκος Μουτζάκης έχει μια κέραια ερώτηση να σου κάνει. Για καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, εγώ διαβάζοντας πάλι και θα αναφερθώ στο κείμενο, το οποίο, ναι μεν, ο Γιώργος θεωρείται ένας απλός πολίτης όπως όλοι μας, όμως αυτό το κείμενο εμένα μου βγάζει κάτι σαν ιονός για τα επόμενα χρόνια. Μήπως τελικά, Γιώργο, θα μπεις επικεφαλής ως μιας ομάδας που θα θέλει να πάει αυτό το τόπο μπροστά και με τις όμορφες ιδέες που κατέθεσες τελικά αυτές να γίνουν πραγματικότητα? Θα ήθελα να μου απαντήσεις τι ακριβώς σου βγάζουν όλα τα υπόλοιπα κείμενα τα οποία έχω αναρτήσει στο blog μου από το 2011 και μετά. Την προετοιμασία για αυτό. Αυτό βλέπω, ναι. Αυτό δεν ξέρω ότι υπάρχει προετοιμασία. Ακούστε να δείτε. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν έχω αρνηθεί ότι τα κοινά του Αγίου Νικολάου με ενδιέφεραν και με ενδιαφέρουν. Ποτέ δεν το έχω αρνηθεί. Και ούτε κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Όμως, δεν είναι κάτι το οποίο το επιδιώκω. Εγώ έχω δουλειά. Είμαι ένας ενεργός άνθρωπος στη δουλειά μου, την οποία δεν σκοπεύω να εγκαταλείψω. Από εκεί μετά, αν προκύψουν κάποιες συνθήκες, προφανώς, και είμαι θετικός και γι' αυτό το λόγο θα δείτε ότι εδώ από το 2011, από το 2010 αρθρογραφώ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο το επιδιώκω. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει άγχος μου. Αν μου ζητηθεί βοήθεια αύριο το πρωί σε οτιδήποτε, θα είμαι παρόν. Από οποιονδήποτε. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να μην βάζω αποκλεισμούς. Εγώ δεν λέω ότι αυτός είναι καλός και αυτός είναι κακός. Αυτό δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου, δεν υπάρχει καθόλου. Εγώ οπουδήποτε μου ζητηθεί βοήθεια, θα είμαι παρόν. Αν προκύψουν συνθήκες οι οποίες
βρεθεί παράλληλα μια ομάδα η οποία ενδιαφερθεί για το Δήμο του Αγίου Νικολάου, μακριά από πολιτικά τερτύπια και μακριά από φτιαξίματα πολιτικά, θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να το συζητήσω. Αλλά δεν θα μπορούσα να συζητήσω ποτέ κάτω από κομματικό μανδύα και κάτω από διαχωρισμό των δυνάμεων και βάζοντας ο ένας τον άλλον απέναντι. Είναι κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Οπότε η πόρτα είναι ανοιχτή πάνω σε αυτό. Και η πόρτα ήταν πάντα από οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε πόστο πόρτα σου ζητηθεί να βοηθήσεις. Και εγώ νομίζω ότι η πόρτα, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, δεν υπάρχουν κερκόπορτες. Η πόρτα είναι για τον οποιονδήποτε ανοιχτή, οποτεδήποτε θελήσει. Για τον οποιονδήποτε. Το δύσκολο, ξέρεις ποιο είναι, Νίκο μου, να θελήσει ικανός να περάσει αυτή την πόρτα. Αυτό είναι το δύσκολο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί και πάνω απ' όλα την προσωπική του δουλειά και ενασχόληση προκειμένου να ασχοληθεί με τα κοινά. Εκεί βαραίνει το πράγμα. Αλλιώς οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους. Να μείνω και στο θέμα της πόρτας που καλά κάνει να αναφέρει, Γιώργο Νολάκη, ότι να αφήσει την πόρτα ανοιχτή για να περάσουν κι άλλοι μέσα, οι οποίοι έχουν ακριβώς την ίδια διάθεση και θέληση για να βοηθήσουν τον τόπο. Κλείνοντας, και επειδή ξέρω ότι ποτέ δεν λες όχι σε ερωτήσεις, άλλωστε ποτέ σε όσα χρόνια συνευξιαζόμαστε μαζί, μου έχεις πει τι θα πούμε Θάνο στην κουβέντα μας, είσαι πάντα ανοιχτός σε όλη την κουβέντα, οποιαδήποτε ερώτηση και άμα είναι αυτή, και έχεις τον τρόπο πάντα να απαντάς θέματα που πολύ καλά γνωρίζεις. Ένα χρόνο πριν είχαμε εκλογές. Η Δημοτική Αρχή δεν άλλαξε. Παραμένει στη διοίκηση ο συνδυασμός του Αντώνη Ζερβού, για τον οποίο προεκλογικά την προηγούμενη περίοδο είχε αναφερθεί ότι δεν είσαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα κοινά του τόπου. Έχει κάτι αλλάξει το χρόνο αυτό που είναι εκ νέου δήμαρχος στον Άγιο Νικόλαο ο Αντώνης Ζερβός και η ομάδα του? Θα μου επιτρέψετε, δεν θα ήθελα να κάνω καμία κρίση ούτε για τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι φίλος. Ούτε για προηγούμενους δημάρχους, αρκεί να σου πω ότι ο Δημήτρης ο Κουνενάκης ήταν λογιστής. Φορές που είχαμε κάποια έντονη αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είχα πει και δημόσια. Του λέω, δεν είναι δυνατόν να σε έχω επιλέξει λογιστή και να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Yes, ξέρεις, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάω πάντα έτσι όπως νιώθω και όπως το καταλαβαίνω εγώ. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι νιώθω ότι υπάρχει μία κόπωση. Αυτό νιώθω. Βλέπω κάποια και νιώθω ότι υπάρχει μία κόπωση. Αυτό. Τίποτα περισσότερο. Και βλέπω όμως ανθρώπους μέσα στο Δήμο. Άλλωστε αναφέρθηκα και στο Χάρη. Αναφέρθηκα και στο Χάρη και στο Λευτέρη. Άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπω να είναι ζωντανοί, να θέλουν να παράξουν έργο, και δίνω και θερμά συγχαρητήρια. Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους θέματα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γιώργο Νολάκη, θερμά ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Πάντα χρήσιμες κουβέντες μαζί σου, έτσι και αλλιώς. Μας έδωσε μεγάλη τροφή το κείμενό σου που σήμερα δημοσιεύτηκε, και θα έχουμε πολλά να επεξεργαστούμε όλοι μας όσοι αγαπούμε και ενδιαφερόμαστε για αυτόν τον τόπο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι καλή ξεκούραση, καλή δύναμη και είμαστε εδώ να τα λέμε έτσι και αλλιώς. Εγώ θα μου επιτρέψεις πριν κλείσετε να πω το τελευταίο ότι ζητάω συγγνώμη από όλους. Η επιστολή είναι μακροσκελέστατη. Αλλά μέχρι σήμερα έστελνα συνήθως επιστολές στους συνεργάτες μου. Τώρα σταμάτησα να ασχολούμαι με τους συνεργάτες μου, ασχολήθηκα με αυτή την επιστολή, οπότε κάποιοι θα την πληρώσουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι μακροσκελής. Αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει μια τοποθέτηση στο σύνολο του, για να είναι ολοκληρωμένη. Εμείς ελπίζουμε περιμένουμε και μια επιστολή μικρότερης βέβαια διάρκειας και μικρότερης μορφής, για την ΑΕΚ. Να ακούσει και ο Κοϊνάκης να μας πείτε για την ΑΕΚ τι σκέφτεσαι. Θα σου πω το εξής. Θα σου πω το εξής. Ότι είμαι αναμειγμένος στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αν αυτό σε ικανοποιεί. Ορίστε. Και εν πάση περιπτώσει, έχω και τα σχέδια στο γραφείο, όποτε θέλεις, στη διάθεσή σου. Ωραία. Μια χαρά. Αν σε ικανοποιεί αυτό. Όταν ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθεί το γήπεδο, θα έχει την υπογραφή Γιώργο Γουναλάκη, ένα στήρια για τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα είμαστε ευχαριστούμε όλοι πάρα μαζί. Πολύ. Θα είμαστε όλοι μαζί σε συγκεκριμένο σημείο. Ωραία.
Φαντάζομαι που. Καλησπέρα, Γιώργο Ναλάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονέση. Καλό βράδυ, παιδιά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Πυρί, το πα. Με όποιον και αν μιλήσουμε, στο τέλος να κλείσει με ερώτηση αθλητική. Δηλαδή, αυτό το ζυζάνι από μέσα σου δεν το αφήνει. Δεν ξεκολλάς, Μουρζάκη. Δεν το αφήνω, αλλά δεν με αφήνουν και οι καλεσμένοι μας, διότι πολλές φορές έχει δείξει τα κυτρινό-μαυρά του αισθήματα ανοιχτά ο κύριος Γουναλάκης. Παρόλο που εγώ διαφωνώ πάνω σε αυτό, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός και ο φανατισμός πρέπει να είναι στην άκρη και να μην δείχνεις πολλά-πολλά. Αλλά εντάξει, ο Γιώργος είναι ο Γιώργος και θέλει να το λέει και αυτό ανοιχτά. Δεν έχει κολλήματα πάνω σε αυτό. Όμως θα ήθελα, επειδή είναι αρκετά λεπτομερέστατος στις απόψεις του και θεωρώ ότι και στο θέμα της ΑΕΚ γνωρίζει αρκετά πράγματα, πολλοί φίλοι της ΑΕΚ θα ήθελα να μάθουν το τι σκέφτεται για το τώρα και το μέλλον της ομάδας της Αθηναϊκής. Θα τα πει σίγουρα και σε κάποια άλλη κουβέντα όταν τον φωνάξουμε να μιλήσουμε για θέματα φιλάθλων και για θέματα ομάδων και για θέματα αθλητισμού. Λοιπόν, Νίκο Μουρτζάκη, πραγματικά κουβέντες σαν αυτές με τον Γιώργο τον Ανδάκη μας δίνουν την αφορμή να σκεφτούμε ξανά τον τρόπο της συμπεριφοράς μας καθημερινά στον τόπο και να συνειδητοποιήσουμε ότι λύσεις υπάρχουν αν θέλουμε να τις ψάξουμε, να τις βρούμε και να τις υλοποιήσουμε. Και πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν έχουμε τέτοια μυαλά στον Άγιο Νικόλαο, στην περιοχή του Δήμου του Αγίου Νικολάου, που να έχουν το θάρρος να εκφράζουν με τόλμη τη γνώμη και την άποψή τους. Το θέμα είναι, Θάνο, να μην μείνουμε μόνο στα λόγια, αλλά κάποια στιγμή να γίνουν πιο ενεργοί και να μπουν σε ρόλους έτσι, διαδραστικούς και ρόλους που θα βάλουν μπροστά το στήθος τους, ούτως ώστε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά. Μακάρι να γίνει αυτό, δεν ξέρω αν θα είναι ως επικεφαλής ή αν θα είναι μέλος μιας ομάδας δυνατής που θα πάει τον τόπο μπροστά. Εμείς πάντως αυτό θέλουμε, τον τόπο μας να πάει μπροστά, όπως λες και εσύ και χρησιμοποιείς εδώ και χρόνια το μότο σου είναι «Εδώ ζούμε» και εδώ θα ζούμε, Θάνο, για τα επόμενα χρόνια ευελπιστώ. Την καλησπέρα μας και στη Χρυσούλα την Πατερά για τα σχόλια τα οποία έχει κάνει τόσο για τον πεζόδρομο στην Ελούντα όσο για τον περιφερειακό της Ελούντας και παραδέχτηκε η ίδια το κείμενο του Γιώργου του Γουναλάκη για την περιοχή της Ελούντας από όπου φαντάζομαι ότι κατοικεί η Χρυσούλα Πατεράκη. Να ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολούθησαν. Να ευχηθούμε ένα πολύ καλό και δημιουργικό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, μιας και ο καιρός θα είναι πραγματικά καλοκαιρινό στα καλύτερά του. Οπότε εδώ ζούμε, εδώ ψυχαγούμαστε, εδώ κολυμπάμε, εδώ διασκεδάζουμε με αποστάσεις πάντα και εδώ συνεχίζουμε να νιώθουμε ότι το καλοκαίρι μας έχει χτυπήσει την πόρτα για τα καλά. Ακριβώς έτσι, Θάρο. Να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό σας βράδυ. Κάθε απόγευμα, με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, παρουσιάζουμε με εικόνα όλη την επικαιρότητα της ειδησιογραφίας του Μεραμπέλου. Σε ζωντανή μετάδοση στη σελίδα του fonien.gr, στο Facebook, αλλά επίσης ζωντανά και στο κανάλι μας στο YouTube, παρουσιάζουμε το σήμερα. Μιλάμε με καλεσμένους, αναλύουμε το παρόν και εκτιμούμε το αύριο. Με τη δική σας συμμετοχή πάντα πολύτιμο βοηθό μας. Κάθε απόγευμα είμαστε μαζί. Κάθε απόγευμα ζωντανά. Παραμένουμε υγιείς και ενημερωμένοι. Μόνο εδώ, στο fonien.gr. Όλη η τοπική επικαιρότητα του Μεραμπέλου και όχι μόνο. Κάθε απόγευμα ενημέρωση μαζί. Με τον Θάνο Κορομπίλια και τον Νίκο Μουρτζάκη, εδώ που γράφεται μόνο η αλήθεια, από το Α έως το Ω.